Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, κάποιοι εξ ημών θεωρούν ότι αν εξτομίζουν διάφορες έτσι κορώνες και δει με πολιτική χρειά, ότι θα κερδίσουν τις εντυπώσεις. Αν δε, θα πω εγώ, είναι πολύ γελασμένοι ότι θα τα καταφέρουν. Και πάμε να δούμε το γιατί. Αγαπητοί συνάδελφοι, και προφανώς αναφέρομαι στην τοποθέτηση του κυρίου Δρακονταϊδή. Ξέρετε για πόσες περιπτώσεις χορτολιβαδικών εκτάσεων αφορούν τη Λευκάδα? Να σας πω, 15 στο σύνολο του Δήμου Λευκάδας. Ξέρετε τι ποσοστό είναι αυτό επί του συνόλου, αγαπητοί συνάδελφοι? 0,09% συνάδελφοι. 0,09%. Γι' αυτό λοιπόν το 0,09% ο κύριος Δρακονταϊδής έκανε την τοποθέτηση τη συγκεκριμένη και προσπάθησε να επιρρύψει ευθύνες προς πάσα κατεύθυνση. Και προς το Δήμαρχο Λευκάδας που δεν καταλαβαίνει, που δεν θέλει να συγκρουστεί, που δεν θέλει να έρθει κόντρα με την κυβερνητική πολιτική και σε άλλους συναδέλφους. Δεν θα μιλήσω όμως εγώ για αυτούς τους συναδέλφους. Θέλετε, συνάδελφοι, να σας πω και παρακάτω από αυτές τις 15 περιπτώσεις? Γιατί εγώ μίλησα και με τον Δασάρχη πριν από λίγο και επικαλούμε και τη μαρτυρία του. Ότι όσες από αυτές τις 15 που, προσέξτε, δεν έχουν μεταβληθεί από το 45 μέχρι το 2016, όπως το 45 είναι και το 16. Όσες λοιπόν χορτολιβαδικές εκφάσεις είναι κάτω των 100 μέτρων, θα παρέμβει αυταπαγγέλτος κατευθείαν το δασική υπηρεσία. Συν ότι συζητείται, όπως μου μεταφέρθη, και είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα τα θέσουμε από τη στιγμή που αναδείχθησαν και την Τρίτη στη συνάντηση με τον Υπουργό, και για τα άνω των 100 μέτρων. Κύριε Δρακονταϊδή, πολύ φασαρία για το τίποτα, αλλά έτσι έχετε μάθει. Για το 0,09% συνάδελφοι, και να τα ακούσουν όλοι οι λευκαδίτες, 0,09% έλεος πια. Κύριε Πρόεδρε, όπως είπα και στην δευτερολογία μου, απόλυτα σεβαστές οι απόψεις και οι διαφορετικές προσεγγίσεις επί του θέματος, η πρόταση για το κλείσιμο των δημοτικών καταστημάτων, των δημοτικών υπηρεσιών για αύριο είναι μονόδρομος για το αύριο. Δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε εμείς από τη στιγμή που υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση από την ΠΕΔΗΝ, αν και εφόσον το σώμα αποφανθεί θετικά.